λυπάμαι πολύ. Μόλις το βρήκα και σκέφτηκα να της το δώσω. Δεν ήξερα ότι είχε πέσει από σένα. Όμως μου έπεσε και ήμουν έτοιμη να το πάρω πριν ορμήσεις και τα χαλάσεις όλα. Δεν πρέπει να παίρνεις τα πράγματα που δεν σου ανήκουν. Δεν ανήκει ούτε σε σένα, όμως. Συγγνώμη. Τίποτα. Έτσι λέω κι εγώ. Είναι δικό μου και το ξέρεις. Είσαι πραγματικά αξιολύπητη. Καθόλου περίεργο που καλύτεροι φίλοι σου τα δέσποτα ζώα. Πώς τολμάς να της μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Τι είπες? Είπα, πώς τολμάς να της μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Πρέπει να είσαι καινούργια εδώ. Μπορώ να μιλάω σε όποιον θέλω, με όποιον τρόπο θέλω. Δεν το πιστεύω ότι το έκανες αυτό. Δεν μπορούσα να στέκομαι έτσι. Είναι επειδή καμία δεν αντιστέκεται ποτέ στη Sunset Shimmer. Sunset Shimmer? Την έχεις ακουστά? Περίπου. Δεν νομίζω πως έχω ξαναδεί εδώ. Μήπως μόλις ήρθες στο γυμνάσιο Κάντερλοτ από άλλο σχολείο? Ναι. Από ένα άλλο σχολείο. Με λένε Twilight. Είμαι η Fluttershy. Συγγνώμη, πώς είπες? Είπα Fluttershy. Ακούγεται σαν να λες Fluttershy. Όμως πώς θα μπορούσε? Ω, για δες! Ποιος είναι αυτός ο γλυκός μικρούλης? Είναι ο Spike. Ο σκύλος μου. Ω, είναι τόσο γλυκός. Έλα, φάε μικρό σκυλάκι. Δεν θα έδινες τα πάντα για να μάθεις τι πραγματικά σκέφτεται. Συνήθως απλά μου το λέει. Τι εννοείς με αυτό? Τίποτα. Ξέχνα το. Η Sunset Shimmer είπε ότι πήρες κάτι. Κάτι που ήταν δικό της. Ήταν ένα θέμα, σωστά? Πώς το ξέρεις αυτό? Το μάντεψα. Το έχεις ακόμα? Όμως ξέρεις που είναι. Σήμερα το πρωί μοίραζα φυλάδια για το καταφύγιο ζώων, όπως κάνω κάθε Τετάρτη. Το καταφύγιο ζώων του Κάντερλοτ χρειάζεται περισσότερους εθελοντές. Δεν θα βοηθήσετε ένα ζώο που δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του? Δεν έχω ιδέα πώς βρέθηκε εκεί. Όμως δεν ήθελα να πάθει τίποτα και έτσι αποφάσισα να το δώσω στη Διευθύντρια Σελέστια. Διευθύντρια Σελέστια? Αυτή είναι η αρχηγός εδώ? Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Υποθέτω ότι αυτή και η υποδιευθύντρια Λούνα βάζουν τους κανόνες. Πού είναι τώρα? Μάλλον στο γραφείο της. Τρίτη πόρτα αριστερά. Ευχαριστώ. Περίμενε. Δεν πρέπει να έχεις κατοικίδια ζώα στο χώρο του σχολείου. Ίσως πρέπει να τον χώσεις μέσα στη τσάντα σου. Αυτό κάνω εγώ. Νιώθουν τόση μοναξιά όταν είμαι στο σχολείο όλη μέρα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Όχι, άργησα για το μάθημα.